Λοιπόν, ο Στίβ είναι ο τελευταίος υποψήφιος για απόψε. Πάμε να μιλήσουμε μαζί του. Θα το ρωτήσεις και εσύ κάτι. Κι εγώ. Ο Στίβ να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Γεια σας! Έλα, Στίβ, καλώς το να. Τι κάνεις? Πολύ καλά, εσείς? Δόξα τω Θεώ. Να σε ρωτήσω, ρε Στίβ, πιστεύεις ότι η δυναμική μέσα στο σπίτι άλλαξε με την είσοδο των τριών νέων συγκατοίκων? Δεν άλλαξε η δυναμική, η ενέργεια άλλαξε. Αυτό παρατηρώ εγώ. Είναι και πιο εύθυμη κατάσταση και πιο περίεργη. Υπάρχουν πιο πολλές καταστάσεις, οπότε σε κρατάει λίγο ζωντανό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι ισορροπίες παραμένουν οι ίδιες, απλά προσθέθηκε λίγο ενέργεια? Ναι, πιστεύω πως ναι. Ωραία. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής κάτι πολύ σοβαρό, πρόσεξέ με. Είσαι ευχαριστημένος με την απόχρωση του μαλλιού? Ναι. Πλέον σιγά σιγά. Αυτό που πάντα ήθελες. Γίνεται καλύτερα. Το παλεύουμε. Ωραία. Και πάμε τώρα στην ουσιώδη ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Θεωρείς ότι η σημερινή αποχώρηση, η σημερινή υποψηφιότητα για αποχώρηση είναι κρίσιμη για την επόμενη μέρα στο σπίτι του Big Brother? Δηλαδή, πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά σας και η σχέση σας μέσα στο σπίτι, εάν ας πούμε φύγουν η Ευδοκία ή ο Νίκος? Δεν μπορείς να το ξέρεις μέχρι να το ζήσεις. Δηλαδή, να προοικονομήσω για κάτι το οποίο δεν ξέρω και δεν έχω ζήσει είναι λίγο νωρίς. Ξέρω πώς θα είναι να φύγω εγώ προσωπικά. Για τους άλλους δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν το σπίτι μέσα. Εγώ είμαι πάντως έτοιμος. Ό,τι και να γίνει, ας έρθει. Ας πέσει ο καταράκτης να μας δώσει. Στίβ, σε ποιον πιστεύεις θα λείψεις περισσότερο, αν είσαι εσύ αυτός που θα αποχωρήσει? Εντάξει, το σύντηγμα τον Κωστή και τον Μπέτσα κυρίως. Αυτό το ζήτημα νομίζω θα είναι λίγο. Ένα μεγάλο χτύπημα. Σε κάποιο κορίτσι? Στην Αγγελίτα, που συμπαθώ πολύ. Μάλιστα, γιατί σε είδαμε και με τη Βιολέτα αρκετά κοντά. Τα περιμέναμε. Σατανούλη. Τώρα πες μου κάτι πολύ σημαντικό, Στίβ. Πώς είδες αυτή την προσπάθεια που έκανε η Σαμάνθα να ελέγξει την ψηφοφορία? Δεν ήταν ακριβώς προσπάθεια να ελέγξει την ψηφοφορία. Η Σαμάνθα είναι ένας πολύ γαμός. Εάν δεν ήταν έτσι, δεν θα έπαιρνε ποινή. Ναι, επειδή κάποιες φορές οι λέξεις παρεξηγούνται και κάποιοι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αθελά τους λάθος λέξεις και λάθος επιχειρήματα. Δεν λέω ότι ήταν άδικη ποινή, εφόσον ο Big Brother όρισε αυτή την ποινή, είναι 100% δίκαια. Δίκαιη, sorry. Αλλά εφόσον από τη στιγμή Σαμάνθα, όπως σε άλλες φορές έχουμε δει, ότι κάποιες φορές δεν χρησιμοποιεί σωστά το λόγο με αποτέλεσμα να παρεξηγείται πολύ πιο εύκολα. Όπως και στην αρχή. Οπότε εγώ πιστεύω ότι απλά έγινε μια μεγάλη παρεξήγηση. Που μετά βγήκε σε μια ποινή την οποία έπρεπε να δώσει ο Big Brother. Να είσαι σίγουρος ότι αν αυτό όλο ήταν αποτέλεσμα παρεξήγησης, δεν θα έτρωγε την ποινή. Ναι, γιατί ήταν η πρόθεση να γίνει αυτό το πράγμα. Υπήρχε πρόθεση να γίνει αυτό το πράγμα. Άρα... Δεν έγινε. Αλλά κανένας δεν επηρεάστηκε. Είμαστε όλοι ενήλικες για να μπορούμε να αποφασίσουμε μόνοι μας. Εκτός αν κάποιοι επηρεάζονται. Αν όντως κάποιος επηρεάζεται, θετική είναι η ποινή και γι' αυτό γιατί μάλλον κάποιος ίσως επηρεάστηκε. Εγώ, ο Πέτσας και αυτοί που ήμασταν γύρω-γύρω δεν επηρεάστηκαμε. Μα δεν έχει να κάνει με εσάς. Έχει να κάνει γενικά γιατί ήταν μια ομαδική συζήτηση νομίζω. Ωραία. Αν μπορούσες με ένα μαγικό ραβδάκι εσύ να καθορίσεις το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και θα μπορούσε να πεις φεύγει η Ευδοκία ή ο Νίκος, ποιον από τους δύο θα επέλεγες να φύγει? Είμαι ανάμεσα σε μένα και στον Νίκο, να ξέρετε σήμερα. Άλλος ερώτηση. Ευδοκία νομίζω. Γιατί? Τη θεωρώ άξιες εισαγωγικά αντίπαλο. Έχει δυναμική. Ξέρω να χρησιμοποιεί πολύ σωστά το λόγο για να βγαίνει από πάνω κάποιες φορές. Οπότε, αν το παίξουμε και πούμε ότι πάμε λίγο έξυπνα, μπορώ να πω ότι είναι από τις πιο άξιες και από τα άτομα τα οποία θα φτάσουν πιο εύκολα στο τελικό. Οπότε, αν κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να προχωρήσουμε στο παιχνίδι μέσα, θα ψήφισα την Ευδοκία. Αν το πάμε με την άποψη του σπιτιού και με την απόδοση του σπιτιού μέσα, θα έλεγα τον Νίκο, όποιος ξέρει σε εισαγωγικά λίγο λιγότερο από ό,τι προσφέρουν οι υπόλοιποι μέσα στο σπίτι. Ωραία, όπως είδες από την αρχή, κοντά μας είναι η Σίλια. Της δίνω το λόγο να μιλήσει μαζί σου. Σύλλωσες λίγο. Γέλεσα. Λοιπόν, Στίβ, να σου πω, εγώ μια χαρά σας άφησα. Γίνεται λίγο χαμός. Τι έγινε πάλι με τον Κωστή, δεν είμαι εκεί? Τι να γίνει, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Τα ίδια, μπρος πίσω Γιάννη τα καράβια. Ναι, αι, πες τα. Παλεύω. Εσύ ίδιος όμως. Εντάξει, παλεύω κι εγώ. Όλοι μας κάνουμε βήματα και σιγά σιγά. Ναι. Καλά. Οκ. Okay. Στίβ, σε ευχαριστούμε πολύ.
Θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Να δώσω φιλιά πολλά στη μαμά μου και στο Γιάννη ξανά που θέλω όπως πάντα και τους αγαπάω. Ελπίζω να τους δω, αν όχι σύντομα, όταν ο Θεός το θελήσει. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, Στίβ. Για πείτε μου, Αφροδίτη. Ουδέν σχόλιο. Θεωρώ ότι ό,τι είχε να πει, το είπε. Μάλιστα. Άνετος πολύ. Άνετος, ναι. Άνετος. Γιατί είναι μια διαδικασία. Είναι τόσο άνετος όσο το δείχνει ή θεωρείς ότι είναι προσποίηση όλο αυτό να το παίζω άνετος, αλλά τελικά δεν είμαι. Όχι, είναι άνετος. Είναι άνετος, πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του. Mm-hmm. Πιστεύει και ότι όσες φορές και να βγει θα μείνει. Και είναι και παροτοκαρνισμένος αυτή τη θέση. Δηλαδή το βλέπει και λιγάκι ότι εντάξει, το έχω ξαναπεράσει. Ναι. Δεν είναι κάτι καινούριο γι' αυτό. Αν το έχει ξαναπεράσει και έχει σωθεί πολλές φορές. Γιατί τώρα πρέπει να μπούμε λίγο και στη θέση των παιδιών που είναι μέσα στο σπίτι, όχι εμείς που έχουμε μια άλλη εικόνα. Νιώθεις λίγο πιο δυνατός σε κάθε επόμενη ψηφοφορία. Ναι. Γιατί πιστεύεις ότι μέσα σε μία, μέσα σε δύο, ναι, μέσα σε τρεις ο κόσμος είναι πολύ πιθανό να με ξανασώσει. Και επίσης, όπως είχε δηλώσει ο Στίβ, την ήθελε αυτή την τριπλέτα στις υποψηφίους προς αποχώρηση. Δηλαδή την ήθελε την να είναι αυτή η τριάδα, να είναι. Να θέλει να αναμετρηθεί. Εντάξει, είναι ωραίο να το λες, δεν ξέρω πώς είναι να το νιώθεις. Άλλα λέμε, άλλα νιώθουμε εκείνη τη στιγμή. Άστο, Αφροδίτη, μεγάλη κουβέντα αυτό.